Όρασης από τις εορταστικές εκδηλώσεις στην Τίνο. Σε ανακοίνωσή της η ΕΡΤ επισημαίνει ότι η πάγια τακτική σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να προηγείται συνεννόηση και να παραχωρείται εικόνα σε όποιον τηλεοπτικό σταθμό απευθύνει σχετικό αίτημα, κάτι που ο ΣΚΑΙ ουδέποτε έπραξε. Στις 8 ακριβώς ξεκίνησε η μετάδοση της Θείας Λειτουργίας στην Παναγία της Τίνο από τη συχνότητα της ΕΡΤ. 15 λεπτά αργότερα ξεκίνησε να μεταδίδει και ο τηλεοπτικός σταθμός Sky την ίδια εικόνα, κλεμμένη από τη δημόσια τηλεόραση χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο σχετικό αίτημα. Αντιθέτως, εμφανιζόταν ως παραγωγή του Sky, δηλαδή ως εικόνα που ο Sky είχε φροντίσει να παρέχει στους τηλεθεατές του. Παρακολουθείτε τον Sky ζωντανά εδώ έως και τις 12, να πούμε χρόνια πολλά. Τεχνική ομάδα 27 εργαζομένων της ΕΡΤ, ηλεκτρονικοί, οπερατέρ και ηχολήπτες εργάστηκαν για τη μετάδοση της λειτουργίας. Απλώθηκαν 2.600 μέτρα καλώδιο μόνο για εικόνα. 7 κάμερες και δορυφορικό όχημα για την ραδιοτηλεοπτική ζεύξη ήταν εκεί. Την εργασία έκλεψε και αποπειράθηκε να οικειοποιηθεί ο Sky, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να καλύψει το σταθερό λογότυπο της ΕΡΤ πάνω αριστερά με το λογότυπο του Sky και με διπλές φάσεις, δηλαδή σύντομους τίτλους, που κυνηγούσαν το μετακινούμενο λευκό λογότυπο της ΕΡΤ στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση για την απροκάλυπτη κίνηση του Sky να κλέβει επί σχεδόν 4 ώρες την εικόνα της ΕΡΤ. Η τηλεόραση του Sky προχώρησε σε μια πρωτοφανή για τα τηλεοπτικά ήθη, κλοπή της εικόνας της ΕΡΤ από την τηλεοπτική κάλυψη της Θείας Λειτουργίας στην Ευαγγελίστρια της Τίνου, τη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας και τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου στο νησί. Για περισσότερες από 3 ώρες, ο Sky αναμετέδιδε την εικόνα που με υψηλότατο κόστος παρήγαγε η ΕΡΤ με 7 κάμερο όχημα εξωτερικών μεταδόσεων και δορυφορικό όχημα που είχαν αποσταλεί στην Τίνο. Ο Sky έκλεβε την εικόνα της ΕΡΤ από τον αέρα και την αναμετέδιδε, καλύπτοντας τα λογότυπα της ΕΡΤ και τους τίτλους της για να μην φανεί λαθροχειρία. Όχι πάντοτε με επιτυχία, είναι αλήθεια, όπως φαίνεται καθαρά και από την εικόνα που επισυνάπτουμε. Κάποιες άλλες φορές την άλλαζε με δικά του εξωτερικά πλάνα ενός μονοκάμερου που είχε αποστείλει στην Τίνο. Καταπατώντας κάθε έννοια δεοντολογίας και εντυμότητας απέναντι στους τηλεθεατές, παρουσίαζε τη μετάδοση ως δική του παραγωγή, σαν να την είχε κάνει με δικά του έξοδα, ενώ την είχε πολυδιαφημίσει τις προηγούμενες ημέρες. Ο Sky θα μπορούσε να έχει ζητήσει να αναμεταδώσει την εικόνα της ΕΡΤ. Επέλεξε όμως τη δόλια οδό. Η διοίκηση της ΕΡΤ είναι αποφασισμένη να προστατεύσει με κάθε μέσο τα δικαιώματα της εταιρείας, το δημόσιο συμφέρον, καθώς και τη σκληρή δουλειά των ανθρώπων της, η οποία δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο τέτοιας κατάφορης εκμετάλλευσης. Αυτό θα το διαπιστώνουν κάθε φορά όσοι παραβιάζουν τη δεοντολογία και την νομιμότητα. Ελπίζουμε του χρόνου η μεγαλόχαρη να τους φωτίσει. Λίγες ώρες αργότερα, ο Sky σε μια καθόλου πολιτική ανακοίνωση που θυμίζει περισσότερο πολιτικό κόμμα παρά τηλεοπτικό σταθμό, δήθεν απορρίπτει ως έολους τους δήθεν, όπως λέει, ισχυρισμούς της ΕΡΤ για κλέψιμο της εικόνας. Ενώ εμέσως παραδέχεται ότι η εικόνα που μετέδιδε σήμερα το πρωί από την Τίνο δεν ήταν δικιά του παραγωγή. Η διοίκηση του Sky, πληρώνοντας με δικούς της πόρους, έστειλε στο νησί της Τίνου 4 κάμερες με 2 μονάδες εξωτερικής μετάδοσης και ένα drone το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε μετά από αίτημα της ελληνικής αστυνομίας για λόγους ασφαλείας. Αίτημα το οποίο και ο Sky σεβάστηκε. Ο Sky σεβάστηκε επίσης το αίτημα της Μητρόπολης να μην μπει με δική του κάμερα εντός του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας, προκειμένου να μην διασαλευτεί η ομαλή τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Σε αυτή την εικόνα που είναι ο τηλεοπτικός αέρας του Sky αλλά και σε πολλές ακόμα φαίνεται ξεκάθαρα η απόπειρα απόκρυψης του σήματος της ΕΡΤ. Στην ανακοίνωσή του ο Sky αποφεύγει να απαντήσει στο γιατί εμφανίστηκε πολλές φορές στον αέρα του το λογότυπο της ΕΡΤ, τι έκρυβε η θολή εικόνα πίσω από το δικό του λογότυπο, όπως και γιατί στο δικό του τηλεοπτικό αέρα οι τηλεθεατές άκουσαν τον απεσταλμένο της ΕΡΤ. Υπάρχει νέα ανακοίνωση της ΕΡΤ απάντηση στα όσα υποστηρίζει ο Sky. Πάμε στη Χαραγιανοπούλου. Ακριβώς, Νίκο, λίγο μετά την ανακοίνωση του Sky, νέα ανακοίνωση ως απάντηση εξέδωσε η ΕΡΤ, σύμφωνα με την οποία αναφέρεται ότι ζητάμε για πολλωστή φορά από τους ανθρώπους του Sky να μην κλέβουν το προϊόν που παράγεται από την ΕΡΤ με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Καλούμε τους ανθρώπους του Sky να απαντήσουν στην ουσία αν μπορούν. Έκλεβε ο Sky επί 3 ώρες την εικόνα από την ΕΡΤ, ναι ή όχι. Μας είναι αδιάφορο αν έστειλε ντρόουν ή όχι, ή αν αρέσουν στο Sky ειδήσεις της ΕΡΤ, ή ποιος πιστεύει πως υπαγορεύει τις ανακοινώσεις της. Μας ενδιαφέρει να πει αν έκλεβε το σήμα της ΕΡΤ και αν κατέφευγε σε τεχνάσματα για να κρύψει το λογότυπό της. Πρέπει να πει κάποιος στο Sky πως δεν μπορεί με ξένα κόλληβα να κάνει πρόγραμμα. Η διοίκηση της ΕΡΤ δηλώνει πως θα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που υπέστη η εταιρεία.